Νομίζω ότι ο Κωνσταντίνος κάνει τη ζωή του δύσκολη, προσπαθώντας να βρει μια δίωδο από ψηλά, αλλά καθυστερεί. Είναι από πίσω του και τον προσπερνάει. Βάζει άλλα δύο κομμάτια. Πάρα πολύ κουρασμένοι και βρισκόμαστε σχεδόν στα μέσα του παιχνιδιού. Ο Κωνσταντίνος ακολουθεί τη δίωδο της αποστολής και βγαίνει πολύ πιο γρήγορα από ό,τι μπήκε. Που έχασε στις βολές με τις μπάλες έχει πραγματικά καταρακώσει μέχρι αυτή τη στιγμή τον Κωνσταντίνο. Ο διαιτητής κάνει μια παρατήρηση στον Κωνσταντίνο ότι να περνάει μέσα από το λαβύρινθο και όχι εκτός. Ο διαιτητής μπήκε μέσα στον αγώνα, κοιτάει κάθε λεπτομέρεια.